Μύθι του Εσώπου, 13η ιστορία με τίτλο «Η Μαριό και τα όνειρά της». Γεια σου Μαριό Προκομένη, καλημέρα κύριε Γιώργο, για το παζάρι πας και εσύ. Η Μαριό, η χαρούμενη χωριοτοπούλα, πήγαινε όπως κάθε Σάββατο να πουλήσει το γάλα της στο παζάρι. Το γάλα μας είναι το καλύτερο της περιοχής, οι προβατίνες μας είναι οι πιο θρεμένες και οι πιο καλοζωισμένες, σκεφτόταν, καθώς κρατούσε στο κεφάλι της τον κάδο με το ζεστό και παχύ γάλα, που μόλις είχε λίγο πριν αρμέξει από τα πρόβατά της. «Αχ, και να βρω έμπορα σωστό, να με καλοπληρώσει», μονολογούσε και χαμογελούσε. «Ε, Μαριό, πού ταξιδεύεις, στα λιβάδια με τις προβατίνες σου?» Ποιος άλλος, ο Παναγιώτης του Φούρναρη, την κορόιδευε πάλι. Καθώς τακτοποιούσε τα κάτασπρα ψωμιά του, μοσχοβολούσε ο τόπος από το φρεσκοψημένο ψωμί, αλλά η Μαριό ούτε που στάθηκε να τον μιλήσει. Τάχινε το βήμα της και ονειρευόταν. Ονειρευόταν τι θα κάνει σαν καλοπουλήσει το γάλα της. Πρώτα έλεγε, σκεφτότανε, ονειρευόταν, θα πάρω μια κατοστή αυγά και θα βάλω κλώσσες να τα κλωσίζουν και θα βγάλω πουλάκια. Η Μαριό ήδη έβλεπε τα κοτόπουλα στο όνειρό της, στο μυαλό της, να κακαρίζουν στην αυλή της και το χαμόγελό της πήγαινε στα αυτιά. «Θα τα προσέχω», λέει, «θα τα παχύνω, θα τα φυλάω, μη μου τα αρπάξει καμιά λεπού και μετά θα τα μοσκοπουλήσω». Τα μάτια της Μαριός άστραψαν από ευτυχία και το όνειρο δεν τελείωνε εδώ. Άμα πουλούσε τις κότες σε καλή τιμή, σειρά είχε ένα γουρουνάκι και όταν το καλοτάιζε και αυτό θα το πουλούσε σε πολύ καλή τιμή. «Και ποιος με εμποδίζει», σκεφτόταν η Μαριό, «τότε να πάρω και μια γελάδα με το μοσχαράκι της που θα χοροπηδάει με τα αρνιά μου. Τι χαρά είναι τούτη?» Και από την πολύ χαρά χοροπήδησε και η Μαριό, αλλά δεν σκέφτηκε πως βαστούσε στο κεφάλι της το κάδο με το γάλα. Πάει το γαλατάκι, πέφτει το κάδος κάτω, σπάει, πάει το γαλατάκι μου. Η καημένη Μαριό έκλαιγε στον δρόμο, πλάι στο χυμένο γάλα. «Αχ Μαριό, χωρίς το ξενοδόχο λογαριάζεις?» Έτσι θα τις λέγαμε αν ήμασταν εκεί. Λογαριασμός χωρίς το ξενοδόχο γίνεται? Δίδαγμα αυτή τη ιστορία είναι ότι σκεφτόμαστε πολλά πράγματα, αλλά στο τέλος δεν υλοποιείται τίποτα και παθαίνουμε και ζημιά. Γι' αυτό προσοχή σε όλους ό,τι κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, γεια σας.